Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία δραστηριότητα image sequencing, δηλαδή ακολουθίας εικόνων, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή IMI Content της πλατφόρμας IMI. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε ήδη μπει στην IMI, κάνουμε είσοδο και για να πούμε χρησιμοποιούμε τα στοιχεία πρόσβασής μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στη συνέχεια πατάμε το IMI Content. Και εδώ εμφανίζεται η λίστα όπου πρέπει να επιλέξουμε το image sequencing. Αν δεν το βλέπουμε μπροστά μας τη λίστα, γράφουμε τη λέξη image και μας το εμφανίζει σαν επιλογή. Ο συγκεκριμένος τύπος αντικειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ακολουθία εικόνων για να δείξουμε την εξέλιξη από το σπόρο στο φυτό. Μπορούμε επίσης να δείξουμε μία διαδικασία παραγωγής, πώς για παράδειγμα από μία πρώτη ύλη καταλήγουμε στο τελικό προϊόν. Είναι δηλαδή μία λογική ακολουθία εικόνων. Πάμε λοιπόν να δώσουμε ένα τίτλο στη δραστηριότητά μας. Μπορώ να γράψω από την ελιά στο λάδι. Στο σημείο αυτό, αν θέλω, μπορώ να προσθέσω με τα δεδομένα, δηλαδή να δώσω μία άδεια χρήση στο αντικείμενό μου και να ορίσω εγώ τι δικαιώματα θα έχει ο τελικός χρήστης. Πατάω το κουμπάκι με τα δεδομένα και έχει ήδη καταχωρηθεί ο τίτλος. Στη συνέχεια επιλέγω το είδος της άδειας. Εγώ επιλέγω πάντα τη CCBY-NCND, που σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να πάρει το αντικείμενό μου για να το χρησιμοποιήσει, αλλά θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του δημιουργού, δεν μπορεί να το διαθέσει για εμπορική χρήση και επίσης δεν μπορεί να δημιουργήσει παραγωγά του. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη χρονιά που το δημιουργήσαμε και στο όνομα του δημιουργού βάζουμε το όνομά μας, μπαίνει αυτόματα λόγω της πλατφόρμας και πατάμε αποθήκευση με τα δεδομένα. Στη συνέχεια, στην περιγραφή άσκησης, μπορούμε να δώσουμε οδηγίες στο χρήστη. Έχει ήδη σύρεται τις εικόνες για να τις τοποθετήσετε στη σωστή σειρά, το αφήνουμε ως έχει και εναλλακτικό κείμενο. Πάμε τώρα να προσθέσουμε τις εικόνες μας. Υπάρχουν τρεις καρτελίτσες στην ουσία. Πάμε να βάλουμε την πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα μου λοιπόν θα είναι αυτή εδώ, το αρχικό μου προϊόν, δηλαδή η ελιά. Μπορώ επίσης να πληκτρολογήσω μία περιγραφή. Θα γράψω λοιπόν ελιά και αν θέλω μπορώ να συνδέσω και έναν ήχο. Εγώ δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Επίσης, πατώντας το κουμπί επεξεργασία πνευματικών δικαιωμάτων, μπορώ να καταχωρήσω τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας την οποία χρησιμοποιώ. Εάν η εικόνα μου είναι Public Domain License, δεν χρειάζεται να αναφέρω ούτε το δημιουργό, ούτε που την έχω βρει την εικόνα αυτή. Εάν όμως έχει κάποια άλλη άδεια, θα πρέπει να προσέξω τι είδος άδεια έχει και αντίστοιχα να συμπληρώσω κάποια πεδία, όπως για παράδειγμα το τίτλο, το δημιουργό, την πηγή και την άδεια που συνοδεύει την εικόνα μου αυτή. Ωστόσο, καλό είναι για να αποφεύγετε πάντα αυτή τη διαδικασία να επιλέγετε μόνο εικόνες που είναι Public Domain License ή που δεν χρειάζεται απόδοση στην τελική χρήση της εικόνας. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε τη δεύτερη καρτελίτσα. Προσθήκη και βάζω τη δεύτερη εικόνα που είναι η έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Βάζω λοιπόν ελαιοτριβείο και η τρίτη εικόνα μου που είναι το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Έχω τελειώσει λοιπόν. Εάν χρειαζόταν να προσθέσω καρτελίτσες θα πάταγα προσθήκη εικόνας, εάν δηλαδή η διαδικασία που θέλω να περιγράψω έχει περισσότερα από τρία στάδια. Τώρα είμαι καλυμμένη όμως, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, πάω στις ρυθμίσεις άσκησης. Εδώ βλέπω επικαρισμένο το ενεργοποίηση κουμπιού λύση, ενεργοποίηση κουμπιού επανάληψη και ενεργοποίηση κουμπιού συνέχεια. Τα αφήνω ως έχουν γιατί είναι τρία κουμπάκια που θέλω να υπάρχουν. Τώρα πάω να προσθέσω ετικέτες. Οι ετικέτες βοηθούν στην ευρετηρίαση του αντικειμένου. Εγώ βάζω πάντα e-learning και μετά με τι έχει να κάνει το αντικείμενό μου. Ελιά, λάδι, ελαιοτριβείο, χρονική ακολουθία. Και μπορώ να γράψω και από την ελιά στο λάδι. Πατάω εμφάνιση κουμπιού χρήσης, θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Και έπειτα το κουμπάκι δημιουργία. Ένας γενικός κανόνας είναι αν έχω σκοπό να καθυστερήσω τη δημιουργία της άσκησης, να πατάω το κουμπάκι δημιουργία και μετά ανατακτά χρονικά διαστήματα να επιλέγω ενημέρωση. Γιατί αν καθυστερήσω πάρα πολύ και αργήσω να πατήσω το κουμπάκι δημιουργία, υπάρχει και το ενδεχόμενο να χαθεί το περιεχόμενο που έχω προσθέσει και να πρέπει να κάνω τη δουλειά πάλι από την αρχή. Εδώ βλέπουμε το κουμπάκι έλεγχος και το κουμπάκι λύση και όταν ολοκληρώσουμε την εργασία μας θα δείτε ότι θα εμφανιστεί το κουμπάκι επανάληψη.
Και επίσης, εδώ υπάρχει ένας κώδικας, τον οποίο αν έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω το αντικείμενο που δημιούργησα είτε σε κάποια ιστοσελίδα είτε σε κάποιο αποθετήριο, όπως για παράδειγμα το φωτόδεντρο, θα μου χρειαστεί ο κώδικας αυτός. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να μου χρειαστεί και το URL αντικειμένου. Με το URL, αντιγράφοντάς το, μπορώ για παράδειγμα να το επικολλήσω σε μια καινούργια καρτέλα και να παίξουν τα παιδιά το παιχνίδι αυτό στο σχολείο. Μπορώ επίσης αυτό το URL να το στείλω σε συναδέλφους για να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους ή να το στείλω χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα ή κάποιο email. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη δραστηριότητα αυτή. Οι εικόνες λοιπόν δείχνουν το ελαιοτρυπείο, το ελαιόλαδο και την ελιά. Πρώτα πρέπει να μπει λοιπόν η ελιά, στη συνέχεια το ελαιοτρυπείο και μετά το ελαιόλαδο. Πατάω λοιπόν έλεγχος και μου βγάζει σωστές και τις τρεις εικόνες έχουν μπει στη σωστή σειρά. Επίσης, στο κάτω μέρος υπάρχει μια μπάρα που λέει χρήση, ενσωμάτωση και υλοποιημένο με την εφαρμογή IMI Content. Εάν πατήσω ενσωμάτωση, μου εμφανίζεται ο ίδιος κώδικας iframe που είδαμε και πριν. Πατώντας όμως το κουμπάκι χρήση, έχω τη δυνατότητα να κάνω λήψη του αρχείου σε μορφή H5P και έτσι να το ανεβάσω σε κάποιο αποθετήριο όπως για παράδειγμα το φωτόδεντρο. Τώρα δεν χρειάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η διαδικασία με την οποία δημιουργούμε ένα αντικείμενο image sequencing. Είναι πάρα πολύ εύκολη, αρκεί να βρείτε τις κατάλληλες εικόνες και να προσέξετε τα πνευματικά δικαιώματα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να μου αφήσετε σχόλιο στο κάτω μέρος της οθόνης και θα σας απαντήσω άμεσα. Ευχαριστώ!